Είναι γεγονός ότι και σήμερα εδώ γίνεται μια προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένα πανηγυρικό κλίμα εξαιτίας της κατάθεσης του υποσυζήτηση νομοσχεδίου. Εμείς δεν είμαστε μαζί σας. Και αυτή η θέση μας θα τεκμηριωθεί και στη συνέχεια. Οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό περίγυρό μας είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Ελοχεύουν τεράστιοι κίνδυνοι για μια γενικευμένη αιματοχυσία στην περιοχή και αναφέρομαι στην Ουκρανία, που κύρια αιτία θα είναι ο ανταγωνισμός των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων ΝΑΤΟ, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ρωσίας, φυσικά για τον έλεγχο της περιοχής και όχι μόνο. Αυτό για το οποίο γιορτάζεται σήμερα με την κατάθεση αυτού του σχεδίου νόμου είναι τμήμα αυτού του παζλ. Είναι πληρωμένο από τον ιδρώτα των Ελλήνων εργαζομένων, που όμως η κυβέρνηση με τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων κομμάτων θα καταθέσει κυρίως για την ενίσχυση της νατοϊκής πολεμικής μηχανής. Η Νέα Δημοκρατία από τις πρώτες μέρες της σαν κυβέρνηση διατύπωσε ένα ερώτημα. Χρειάζεται η χώρα να εξοπλίζεται, ιδιαίτερα όταν δυναμώνει η τουρκική επιθετικότητα? Κατά την άποψή μας, το ερώτημα αυτό βάζει ένα δίλημα, ένα κάλπικο δίλημα. Ένα δίλημα που όμως στήχησε πίσω της, πίσω από την κυβέρνηση δηλαδή, και τα άλλα κόμματα, και τον ΣΥΡΙΖΑ και το κοινάλ ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω πώς είναι, οπωσδήποτε και άλλες ακροδεξιές δυνάμεις εντός και εκτός κοινοβουλίου. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ποτέ το δίλημα δεν ήταν εξοπλισμοί ή όχι. Η συζήτηση για εμάς είναι τι είδη εξοπλισμών απαιτούνται, με τι προσανατολισμό, για να καλύψουν ποιες ανάγκες. Είναι αυτά ακριβώς τα κριτήρια που αποτελούν και οδηγό στις τοποθετήσεις μας γενικά στα εξοπλιστικά. Με βάση αυτά θα αποφασίσουμε και σήμερα. Μελετώντας τη στάση όλων σας, γεννιούνται κάποια λογικά επιχειρήματα. Πώς είναι δυνατόν να ανοίγετε συζητήσεις για τα εξοπλιστικά χωρίς να βάζει κανείς σας το θέμα ότι το ΝΑΤΟ στο νέο του σχεδιασμό έχει εκφρασμένο στόχο να επεκτείνει τη δράση του σε όλη την Ιδρώγειρο, ανταγωνιζόμενο στα γεωστρατηγικά συμφέροντα του Ευρωατλαντικού άξονα, τη Ρωσία και την Κίνα? Το κάνετε ναι ή όχι? Ποιος έχει βάλει τέτοιο θέμα από εσάς? Κανείς. Πώς είναι δυνατόν να ανοίγετε συζητήσεις για εξοπλισμούς κρύβοντας ότι η εξίσωση αυτή έχει ένα σημαντικότατο παράγοντα που λέει ότι η Ελλάδα είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ όπως και η Τουρκία και ότι το ΝΑΤΟ τρίβει τα χέρια του όταν εξοπλίζεται σαν αστακός η νοτιοανατολική του πτέρυγα? Είναι έτσι ή δεν είναι? Η απάντηση είναι ότι ναι, είναι. Πώς είναι δυνατόν τέλος να ανοίγετε συζητήσεις για τα εξοπλιστικά κάνοντας ότι αγνοείτε αυτό που και οι πέτρες γνωρίζουν? Δηλαδή ότι μοναδικός στόχος της άρχουσας τάξης της Ελλάδας είναι η γεωστρατηγική αναβάθμιση των συμφερόντων της στην περιοχή, των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής κτλ. Θα σας παρακαλέσω λίγο, κύριοι συνάδελφοι. Να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε. Αυτός όμως είναι ένας στόχος που βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ποιος όμως έχει τα κότσια να το ομολογήσει? Κανείς σας. Απ' την άλλη, είναι και αυτοί που αναρωτιούνται γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τάσεται ενάντια στους εξοπλισμούς της χώρας. Αν δεν προχωρήσουμε σε εξοπλισμούς, τότε πώς θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας, με ποια όπλα? Ναι, ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι Γάλλοι και οι Αμερικάνοι, αλλά πώς θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας από την Τουρκία, με ποιον εξοπλισμό? Και αυτά είναι σημαντικά ερωτήματα που όμως, ακόμη και όταν τίθενται καλοπροαίρετα, είναι παραπλανητικά. Και αυτό γιατί εστιάζουν στο αποτέλεσμα
και όχι στις αιτίες, αγνοώντας κρίσιμα ζητήματα. Για παράδειγμα, η χώρα μας και ο λαός μας κινδυνεύουν από μια γείτονα και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ χώρα. Ναι ή όχι, ναι. Επίσης, τι στην ευχή συμμαχία είναι αυτή, στην οποία ο ένας σύμμαχος κινδυνεύει από τον άλλο. Πώς γίνεται στην ίδια συμμαχία κάποιοι σύμμαχοι, για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, να εξοπλίζουν κάποιους άλλους συμμάχους, για παράδειγμα την Ελλάδα και την Τουρκία, για το ενδεχόμενο να βρεθούν σε αναμεταξύ τους σύραξη, ή μήπως δεν είναι η ίδια συμμαχία το ΝΑΤΟ που κάνει πλάτες στην επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης? Το ΝΑΤΟ δεν είναι που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο? Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι που δηλώνουν ότι η Τουρκία είναι πολιτικός, πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, που μιλάνε και βάζουν και έχουν το θράσος να βάζουν θέματα για το διεθνές δίκαιο στις θάλασσες χωρίς καν αυτή η χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να το έχει επικυρώσει? Αλλά και την ίδια ώρα να δηλώνουν πως φοβούνται για ατύχημα στο Αιγαίο. Τι έχετε να πείτε για αυτά? Δεν λέτε απολύτως τίποτα. Και όπως λέει ο λαός μας, τσιμουδιά. Όμως, αν κινδυνεύουμε ενώ βρισκόμαστε σε αυτή τη συμμαχία, τότε γιατί εξακολουθούμε να είμαστε σε αυτή? Οι απαντήσεις σε όλα αυτά συγκεντρώνονται σε μία. Γιατί έτσι επιβάλλουν τα συμφέροντα και η επιθετικότητα της ελληνικής αστικής τάξης. Μιας τάξης που ήδη συμμετέχει με δεκάδες αποστολές ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων, προσδοκώντας ωφέλη για το μεγάλο κεφάλαιο. Αναντήρητα, τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία έχουν συσσωρεύσει ένα πλήθος καταστροφικών όπλων. Η Τουρκία βρίσκεται ήδη στην 10η θέση σε πολεμική ισχύ στην παγκόσμια κατάταξη. Ξοδεύει πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για αμυντικές εντός εισαγωγικών δαπάνες. Η Ελλάδα αντίστοιχα είναι πρωταθλήτρια μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ με βάση το ποσοστό του ΑΕΠ της, βρίσκεται στην 33η θέση, ξοδεύοντας πάνω από 4 δισεκατομμύρια, έχουν ξεπεραστεί προπολού αυτά μεσοσταθμικά, δολάρια ετησίως. Τα συσσωρευμένα αυτά όπλα είναι υπεραρκετά για να προκαλέσουν σε περίπτωση γενικευμένης σύγκρουσης τεράστιες ανθρώπινες απώλειες, αδιανόητες καταστροφές στις αναγκαίες για τη ζωή των λαών υποδομές που ήδη υπάρχουν. Υπάρχει άραγε κάποιος που έχει αμφιβολία για το ποια κοινωνική τάξη θα υποφέρει σε Ελλάδα και Τουρκία από μια τέτοια εξέλιξη, όταν οι μεγαλοκαρχαρίες των δύο χωρών που έχουν τον πλούτο και την εξουσία στα χέρια τους θα κερδοσκοπούν πάνω στα αποκαίδια που θα αφήσει μια τέτοια σύγκρουση? Σίγουρα όχι, και η ιστορία έχει δείξει ότι δεν θα ανακαλυφθεί ο τροχός της συνεργασίας των αστικών τάξεων πάνω από τα διαμελισμένα κορμιά των λαών τους. Έγινε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και γίνονταν και κατά τη διάρκεια αυτών των πολεμικών αναμετρήσεων που μετρούσε εκατομμύρια θυμάτων. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, διαψεύδουμε. Θα μπορούσε κάποιος να τις χαρακτηρίσει φεδρές πολεμικές οι αρχές σας. Εμείς λέμε ότι οι πολεμικές δαπάνες που κάνει η χώρα είναι πλήρως ενταγμένες στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καμιά σχέση δεν έχουν με την πραγματική άμυνα της χώρας. Πού βρίσκονται οι ελληνικοί Patriot? Ένα σύστημα το οποίο είναι κατεξοχήν αμυντικό, αντιβαλιστικό, αντιπυραυλικό. Ένα κομμάτι τους βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, ενταγμένη όμως στους επιθετικούς σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Πού πετάνε τα ελληνικά F-16 και τα Mirage? Πετάνε πάνω από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, ανοιχτοί ουρανοί, τους λένε. Περιφρουρούνε τι?
από τις πτήσεις αντίστοιχων ρωσικών αεροσκαφών. Μέχρι και τη Βαλτική φτάνουμε. Ενταγμένα στους επιθετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ ενάντια στη Ρωσία. Πού πλέον τα ελληνικά πολεμικά πλοία αναλαμβάνουν αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα, σε πολεμικά γυμνάσια του ΝΑΤΟ, περιπολούν στα στενά του Ορμούς εναντίον του Ιράν κι αλλού. Αύριο το ίδιο θα κάνουν και οι καινούργιες φρεγάτες, όποτε τις παραλάβουμε από τη Γαλλία, η Μπελαρά. Είναι σίγουρο πως θα ενταχθούν στους επιθετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ σε βάρος της Κίνας, σε θάλασσες του Ινδοειρηνικού ή σε άλλη περιοχή. Είδαμε και τα υποβρύχια Παπα-Νικολής, τα καινούργια. Καμαρώνεται για αυτό το απόκτημα. Με τις λειψές τορπίλες τους. Τι κάνανε? Ως κυρίες των τιμών συνοδεύανε τα αμερικάνικα αεροπλανοφόρα όταν μπαίνανε μέσα στη Μεσόγειο. Ποιοι κερδίζουν από αυτά? Παρακαλώ. Αντιλαμβάνεστε, κυρία Μπακογιάννη, και εσείς, αλλά κυρίως αντιλαμβάνεται ο κόσμος που μας ακούει. Αυτοί μας ενδιαφέρουν εμάς και όχι η άποψη δική σας. Γιατί και εσείς εκφράζετε την άποψη της κυβέρνησης, που είναι μια άποψη η οποία στηρίζει τα συμφέροντα μιας αστικής τάξης. Θα μπορούσε ο αντίλογος τα παραπάνω, παρακαλώ. Θα μπορούσε ο αντίλογος τα παραπάνω να είναι και ότι κοντά στο βασιλικό του ΝΑΤΟ κάτι θα περισσέψει και για τη γλάστρα, δηλαδή για τις πραγματικές ανάγκες τις αμυντικές της χώρας σε περίπτωση πολεμικής σύραξης. Προφανώς αυτό και δεν έχει βάση. Πρώτα απ' όλα δεν λαμβάνει υπόψη πως το πότισμα του νατοϊκού βασιλικού σημαίνει όχι μόνο την οικονομική αφέμαξη του λαού μας, αλλά κρύβει και τεράστιους κινδύνους και ένα ποταμό αίματος και δακρύων για άλλους λαούς. Ξεχνάμε τη Ιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη, τη Συρία και άλλα. Η νατοϊκή πολεμική μηχανή, στην οποία έχουν συμβάλει διαχρονικά και όλα και τα υπόλοιπα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, η Κινάλ Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, δεν καταστρέφει μόνο τις ζωές άλλων λαών, που αντικειμενικά είναι καθοριστικής σημασία ζήτημα, αλλά γυρίζει μπούμεραν και σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα με το απαράδεκτο τουρκολιβικό σύμφωνο, που αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και το οποίο προέκυψε ως αποτέλεσμα της νατοϊκής επιδρομής στη Λιβύη το 2011. Αν δεν υπήρχε εκείνο, δεν θα το είχαμε αυτό τώρα. Τότε μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα τάχθηκε ενάντια στον πόλεμο αυτό και στην παράδοση των ελληνικών αεροδρομίων για την εξαπόλυση των νατοϊκών βομβαρδισμών. Κλείνοντας, στην Ουκρανία η πορεία των γεγονότων, όπως εξελίσσεται μέρα με τη μέρα μεταξύ ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ρωσίας, αν οδηγήσουν σε σύραξη, θα είναι η αιτία δεκάδων χιλιάδων νεκρών. Αυτή η ενδυνάμει κρεατομηχανία ανθρώπων είναι πολύ κοντά στη χώρα μας. Ή μάλλον, για να κυριολεκτούμε, είναι ήδη μέσα στη χώρα μας. Και αυτό είναι έργο όλων σας. Έχετε βάλει όλοι το χεράκι σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ προετοίμασε, η Νέα Δημοκρατία υλοποίησε και οι υπόλοιποι βάλατε γερά πλάτη. Η νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία μετατρέπει όλη τη χώρα σε μια επιθετική αμερικανική βάση. Εφαλτήριο εκτόξευσης ή και υποστήριξης επιθέσεων εναντίον άλλων χωρών και επί του προκειμένου της Ρωσίας. Μετατρέψετε την Ελλάδα σε παράμετρο μιας ματωμένης εξίσωσης. Έχετε τεράστιες ευθύνες. Με τις συνθήκες που προαναφέρθηκαν, ήδη διαγράφονται αδρά οι κίνδυνοι που κρύβονται για το λαό μας, με αιτία την μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε πύλη εφοδιασμού στρατευμάτων στην Ουκρανία και όχι όπως μας είχε ενημερώσει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, ότι αυτή η βάση δεν απειλεί τη Ρωσία. Σε ποιον το έλεγε? Όσον αφορά τώρα τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος στα άρθρα του παρόντος σχεδίου νόμου, καταψηφίζει την προμήθεια των φρεγατών και των Ραφάλ. Ψηφίζουμε παρόν για την προμήθεια των τορπιλών. Τα υπόλοιπα στις τοποθετήσεις μας στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής.